Λοιπόν, ξέρω ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ με περιμένουν να με περιλάβουν μετά την κατάκτηση ενός πραγματικά πολύ μάγκικου πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ. Και εγώ είχα κάνει την πρόβλεψη και πίστευα ότι ο ΠΑΟΚ θα τα έβρισκε δύσκολα από τον Άρη και όχι ότι δεν τα βρήκε, τα βρήκε και πάρα πολύ δύσκολα μάλιστα, αλλά σε αυτή την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος μίλησε η ποιότητα, η μαγιά, η δυναμική και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε στο μυαλό σας που μπορεί να χαρακτηρίσει παικτών οι οποίοι τελικά μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε μερικά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, σε αυτό το επικό Άρης ΠΑΟΚ, έχουμε μια εξαιρετική παρουσία ενός παίκτη που δεν είναι star, είναι όμως, όπως έχω πει πολλές φορές, ίσως ο πιο έξυπνος επιθετικός του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Μπράντον Τόμας. Αυτός κάνει το 0-1 και από αυτόν ξεκινάει η φάση για το 1-2 του Τάισον. Τάισον. Εκπληκτικός παίκτης. Άρης ΠΑΟΚ 1-2 με τον Άρη να ισοφαρίζει με ένα τρομερό γκολ του Λορέν Μωρόν και σε ένα παιχνίδι που θυμίζει σκάκι, παρτίδα άγριου σκάκι που λέμε, ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου βγαίνει νικητής και αν θέλετε να πούμε και την αλήθεια και δίκαιος πρωταθλητής. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος πήγε να αυτοκτονήσει μετά το 1-1 με τη Λαμία, όμως βρήκε τον τρόπο, εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την Τούμπα, νίκησε την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και βροντοφώναξε ότι είναι πρωταθλητής, φτάνοντας ο Βικελίδης, με τον Άρη να του βάζει δύσκολα, καυτή ατμόσφαιρα, αλλά ο ΠΑΟΚ εμένα με διέψευσε πανηγυρικά και στέρισε από την ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Την ΑΕΚ που κέρδιζε με 3-0, αλλά δεν της έφτανε αυτό γιατί ήθελε το δώρο από τον Άρη. Θα μπορούσαν βέβαια να γίνει και το 2-2 με τον Ανσάρι Φαρ, δεν έγινε. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι ο ΠΑΟΚ πήρε ένα μάγικο πρωτάθλημα. Εσείς οι ΠΑΟΚτζίδες, άμα θέλετε μπορείτε να με βρίσετε και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Βλέπαμε κάποια πράγματα, είδαμε κάποιες καταστάσεις. Ο ΠΑΟΚ όμως σήμερα ήταν χαλίβδινος. Θύμισε, αν θέλετε να το πούμε και έτσι, λίγο τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Χαλίβδινος. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Μπράβο λοιπόν στον ΠΑΟΚ, μπράβο στον Λουτσέσκου, μπράβο στον οργανισμό. Απλά και ξεκάθαρα πράγματα. Πάμε τώρα στο άλλο μάτς το οποίο έκρινε την Ευρώπη. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-2. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο μέχρι το 70 ο Ολυμπιακός ήταν κάκιστος. Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ ήταν κάπου αλλού. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Χρήστος Κούντης, που σε αυτές τις λίγες μέρες που είχε για να δοκιμάσει και να φτιάξει τον Παναθηναϊκό, γνωρίζοντας όμως αρκετά πράγματα από τα αποδυτήρια από πριν, από τη θητεία του με τον Γιωβάνοβιτς, έφτιαξε τους παίκτες του τόσο καλά πνευματικά. Ο Ολυμπιακός έπαιζε με 10, γιατί ο Μεντιλίμπαρ έκανε το λάθος να χρησιμοποιήσει τον μισοπλέμονο Ζωάο Καρβάλιο. Δεν ξέρω, μπορεί να μπει ο Καρβάλιο στο τελικό και να βάλει γκολ για να μείνουμε όλοι παγωτό, αλλά δεν πιστεύω σε θαύματα που λέει και η Ατζησαμίου. Μέχρι το 70 λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει ανοίξει το σκορ με ένα πέναλτι που κέρδισε ο Μαντσίνη από μια χαζομάρα του Ρίτσαρτς. Στο δεύτερο ημίχρονο βγαίνει ο Καρβάλιο, ξαναπέζουμε με 11, μπαίνει ο Ιμπόρα, λίγο τα πράγματα ισχυώσανε. 2-0 από τον Μπερνάρ και εκεί που λες ότι ο Παναθηναϊκός κλειδώνει την Ευρώπη και κοιτάει τον Άρη,
κάνει δύο αλλαγές. Ακόμα ο Μεντιλίμπαρ με Ζέλσον και Γιόβετιτς. Ο Παναθηναϊκός βγάζει τον Τσέριν και το παιχνίδι γύρισε τούμπα. Με όμως ήρωα έναν παίκτη ο οποίος πραγματικά ήταν καταπληκτικός. Ντάνιελ Ποντένσε. Ήταν ο μοναδικός από τους παίκτες του Ολυμπιακού ο οποίος ήξερε τι έπρεπε να κάνει μέσα στο γήπεδο. Η μισή από τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ ήταν κάκιστη. Όμως, ο Ντάνιελ Ποντένσε έπαιζε μόνος του τον Παναθηναϊκό, είχε τις ευκαιρίες του, είχε το δοκάρι του, έβαλε ένα γκολ ποίημα που θύμιζε Τζιοβάνι, γκολάρα, μιλάμε για απίστευτο γκολ που ανάγκασε και τον κόσμο του Παναθηναϊκού να τον αποθεώσει. Και το momentum άρχισε να δείχνει Ολυμπιακό. Πάλι ο Ποντένσε κίνηση, σέντρα, κεφαλιά, Γιόβετιτς, 2-2 και θα μπορούσε να έχει γίνει και 2-3 από τον Μαρτίνς αν είχε καταφέρει να σκοράρει. Κάπως έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός παίρνει την τρίτη θέση που οδηγεί στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει τον τίτλο απέναντι στον Άρη που θα είναι ακόμα πιο σκυλιασμένος γιατί θα θέλει να πάρει τον τίτλο για να βγει Ευρώπη. Αν γίνει η έκπληξη, γιατί η έκπληξη είναι κατά την προσωπική μου άποψη, και κερδίσει ο Άρης τον Παναθηναϊκό, τότε οι οπαδοί του Παναθηναϊκού θα πρέπει να είναι με ερυθρόλευκα κασκόλ και να εύχονται ο Ολυμπιακός να κερδίσει τη Φιωρεντίνα και να πάρει το Conference League, που θα είναι ιστορικό για τον Ολυμπιακό και πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό, γιατί θα τον βγάλει και αυτόν Ευρώπη και θα έχουμε 5 ομάδες στην Ευρώπη. Και καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ντάνιελ Ποντένσε σαν εσύ σούπερστάρ. Στέφαν Γιόβετιτς τρομερός. Χρήστος Κόντης μέχρι το 70 παίρνει 10. Από το 70 και μετά παίρνει 2,5 με 3. Και βέβαια με τη Λίμπαρ τυχερός, γιατί του βγήκαν οι αλλαγές και βέβαια ο Ντάνιελ Ποντένσε έκανε τη μεγάλη διαφορά. Τώρα, είπαμε, 25 Μαΐου έχουμε τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος Παναθηναϊκός Άρης. Σκυλίσια μάχη. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί, αλλά ο Άρης, θα δούμε τι θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής Ελλάδος με Ράτσβαν Λουτσέσκου στον πάγκο και θα παίξει στα προκριματικά του Champions League, όντας και ισχυρός, διότι ο ΠΑΟΚ με την ευρωπαϊκή του πορεία και τη φετινή και την προηγούμενη έχει πάρει περισσότερους βαθμούς και αυτό είναι καλό για τον ίδιο. Θα είναι δυνατός μέχρι και το τέλος, μέχρι δηλαδή για να φτάσει στο, αν καταφέρει να φτάσει μέχρι και τον όμιλο, την τελική φάση δηλαδή του νέου Champions League. Πολλά περισσότερα αύριο στο ραδιόφωνο με τον Γιάννη και μετά στο δοκάρι και μέσα με την υπόλοιπη παρέα. Να είστε καλά. Και πάλι πολλά μπράβο στον ΠΑΟΚ και εσείς οι φίλοι του ΠΑΟΚ μπορείτε να μην πινελικιάσετε από κάτω άμα επιθυμείτε, αλλά σε κόσμιο παρακαλώ πολύ επίπεδο. Μέχρι τώρα, τι να με κάνετε εμένα, εσείς πανηγυρίζετε που πήρατε το πρωτάθλημα. Και εγώ πανηγυρίζω βέβαια που πήρατε τη θέση, δεν πανηγυρίζω την ισοπαλία, αλλά όπως και να το δει κανείς, είναι μια μικρή επιτυχία ο Ολυμπιακός να καταφέρει να εξασφαλίσει την έξοδο του στην Ευρώπη σε όλη αυτή τη χρονιά η οποία είχε τεράστια up, αρκετά down. Αλλά φαίνεται να κλείνει εντυπωσιακά και ελπίζουμε να κλείσει ακόμα πιο εντυπωσιακά με την κατάκτηση του Conference League στα άγια χώματα της ΟΠΑΠ Αρένα.